Κυρία Μπραήμ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από την όμορφη Θεσπρωτεία. Μη μας τα λέτε έτσι, γιατί ζηλεύουμε εμείς τουλάχιστον που είμαστε εδώ στο κλεινό Νάστη μόνιμα, στην μεγάλη πρωτεύουσα, ακούμε αυτά τα ονόματα και πραγματικά ανατριχιάζουμε κυριολεκτικά. Εμείς γι' αυτό επιλέξαμε να ζήσουμε εδώ, για να είναι πιο ανθρώπινη η ζωή μας. Εσείς το συνεχίζετε λοιπόν. Θα το αποφύγω. Λοιπόν, κυρία Δήμαρχε, σας κάλεσα για ένα ίσως από τα πιο σοβαρότερα προβλήματα που απασχολούν την Ήπειρο. Αυτό λέγεται μόλις η ρύπανση του ποταμού Καλαμά. Όμως, πριν μιλήσουμε για τον Καλαμά, θα ήθελα να αναρπάξω την ευκαιρία που λένε κυριολεκτικά και να σας ρωτήσω πώς ήταν η θητεία σας στο Δήμο Σουλίου και από ό,τι ήρθαν και οι πληροφορίες, φεύγετε πλέον και πηγαίνετε προς την περιφέρεια. Ναι, ακριβώς. Δύο δημοτικές θητείες στον ιστορικό Δήμο Σουλίου. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πορεία. Εξάλλου πάντα ήμουν υπέρ της ενασχόλησης με τα κοινά, γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε άποψη για τα προβλήματα που έχουμε και εμείς και τα παιδιά μας και ο τόπος. Μια δύσκολη, θα έλεγα, μάλλον δύο δύσκολες δημοτικές θητείες σε πολύ έτσι δύσκολες εποχές και για τον τόπο και για την Ελλάδα. Εντάξει, βέβαια, δύσκολο είναι δύσκολο για όλους. Ναι. Θεωρώ ότι με πάρα πολύ δουλειά δρομολογήσαμε και κάναμε αρκετά και δρομολογήσαμε αρκετά. Δεν θα έλεγα ότι τα κάναμε όλα, σε καμία περίπτωση. Όλα δεν μπορούν να γίνουν και να θέλουμε. Όμως, καταρχάς, τα όνειρα, οι σκέψεις και το όραμα που έχεις για τον τόπο σου δεν σταματάει ποτέ. Ναι. Απλά, όταν εποχές είναι έτσι δύσκολες όπως είναι αυτές που περάσαμε και που περνάμε, αναγκάζεται να ιεραρχήσεις. Βέβαια αυτό δεν είναι πάντα κακό, γιατί η ιεράρχηση είναι νοικοκυριό, η ιεράρχηση είναι άποψη. Αναγκάζεται να ιεραρχήσεις. Δείξαμε μεγάλη βαρύτητα και σε έργα υποδομών και σε έργα τα οποία ταλάνιζαν την περιοχή για πολύ καιρό. Ξεκίνησε το αποχετευτικό της Παραμυθιάς, το οποίο βέβαια είναι ακόμα σε εξέλιξη, γιατί είχε πολλά και σοβαρά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση βέβαια θεωρώ ότι είναι ένα έργο το οποίο ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα τελειώσει. Και βέβαια εδώ δίνει και λίγο με αυτό το περί ρύπανσης που είπατε στην αρχή. Γιατί εμείς τώρα που κάνουμε το αποχετευτικό, το δίκτυο δηλαδή ακαθάρτων και το βιολογικό της Παραμυθιάς, ψάχνουμε να βρούμε πάρα πολλές αναλεκτικές λύσεις για την διαχείριση των επεξεργασμένων λιμάτων του βιολογικού, που σημειωτέων είναι και τριτοβάθμιος. Δηλαδή προσπαθήσαμε με Σουηδούς επιστήμονες να κάνουμε άρδευση ενεργειακών φυτών με τα λίμματα του βιολογικού, για να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος και ποτέ να γίνεται αυτό που γίνεται τώρα με τον Καλαμά. Πριν αν θέλετε φτάσουμε εκεί, θα ήθελα να μείνουμε λίγο ακόμη εκεί προς την τάση σας, προς την περιφέρεια. Μισό λεπτό να πω λιγάκι έτσι λίγο το μίνι απολογισμό. Όταν ξεκίνησαν με ιδίους λιγοστούς πόρους που έχει αυτοδιοίκηση, κάναμε πάρα πολλές παρεμβάσεις και σε αντικαταστάσεις δικτύων ίδρυυσης και σε αθλητικές εγκαταστάσεις και σε σχολικά κτίρια. Και βέβαια τώρα που άρχισαν να βγαίνουν τα προγράμματα, έχουμε πάρει αρκετά χρήματα για τις δυνατότητες του δικού μας Δήμου, στο Φιλόδημο και οι αντικαταστάσεις πάλι ιδρεύσεων. Και γενικά δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στις υποδομές, δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στα έργα ανάπτυξης όσον αφορά την πρόθεση του αναλλακτικού τουρισμού. Γι' αυτό κάναμε παρεμβάσεις βοηθητικές στην αρχαιολογική υπηρεσία σε πάρα πολλά αρχαιολογικά σημεία του Δήμου μας. Και φυσικά, εφόσον είναι μήνυο απολογισμός, να πω ότι το τελευταίο μεγάλο το οποίο πετύχαμε, προσωπικά θα ήθελα να το έχω πετύχει εδώ και πολλά χρόνια πριν, είναι εντάξαμε το κτίριο Βούλγαρη, το μεγάλο σχολείο που είναι στο κέντρο της Παραμυθιάς, το οποίο είχε κατασκευαστεί από το Σωτήριο Βούλγαρη, της μεγάλης οικογένειας των Βούλγαρη. Καταφέραμε να το εντάξαμε σε πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης ως κέντρο τέχνης, πολιτισμού, εκπαίδευσης και ιστορίας, με το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και πριν από λίγες μέρες καταφέραμε και κάναμε επαναπροσέγγιση στην οικογένεια Βούλγαρη, στη Ρώμη, οι οποίοι δεσμεύτηκαν ότι θα βοηθήσουν στην λειτουργία μιας αίθουσας αφιερωμένης στην οικογένειά τους. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα κάνει το σχολείο Βούλγαρη το διαμάντι της Ηπείρου, γιατί πραγματικά το αξίζει. Είναι ένα τεράστιο πετρόχρηστο κτίριο στο κέντρο της Παραμυθιάς με μεγάλη ιστορία. Και θα δώσει αναπτυξιακή προοπτική στην Παραμυθιά και στο Δήμο γενικότερα. Δηλαδή, επίσης, δώσαμε,
δώσαμε βαρύτητα και στο μαχαίροντα, κάνοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης της περιοχής του Αχαίροντα, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις και σε υποδομές, αλλά και στη λειτουργία γενικότερα της όλης περιοχής, με τα μονοπάτια, με τις δραστηριότητες που υπάρχουν, το ράφτινγκ, το καγιάκ, όλες αυτές τις δραστηριότητες, έτσι ώστε να μπουν σε ένα θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσει να λειτουργήσει και αυτό έτσι ανταποδοτικά. Και βέβαια στην περιοχή του Σουλίου, ήδη σε συνεργασία με την περιφέρεια και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αρχίζουν να γίνεται η κατασκευή, ανακατασκευή της οικίας Μπούση στο Σούλι. Σε προγράμματα έχουμε δώσει προσένταξη τους μήλους του Σουλίου. Mm-hmm. Τέλος πάντων, κάναμε αρκετά. Αφήνεται ένα έργο ολοκληρωμένο, δηλαδή. Πάντα, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Mm. Όμως θεωρώ ότι κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό και κάτι παραπάνω, με αποτέλεσμα να έχουμε δημιουργήσει μια καλή παρακαταθήκη, έτσι ώστε να προχωρήσουν και η επόμενη δημοτική αρχή να προχωρήσει για να βάλει και αυτή το λιθαράκι της. Και για την καθημερινότητα, αλλά και για την ανάπτυξη. Σκεπτόμενοι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αυτό σας έκανε να πάτε προς την περιφέρεια? Λοιπόν, αυτό που με έκανε να πάω προς την περιφέρεια είναι ότι... Γιατί είναι ένα άλμα, έτσι, είναι ένα άλμα, κακά τα ψέματα. Ναι, λοιπόν, επιμένω αυτό, μια έτσι επέκταση, λοιπόν, επιμένω αυτοδιοικητικά. Μ' αρέσει το κουπί στην ασχόληση με τα κοινά. Δηλαδή, θεωρώ την αυτοδιοίκηση πρώτη γραμμή. Αποφάσισα ότι μετά από 2 θητείες ένας κύκλος ίσως να κλείνει. Δεν τίθεται θέμα ότι δεν ολοκλήρωσα, γιατί αυτό το οποίο το ακούω συχνά σε κάποιον που μένει ξανά και ξανά είναι ένα... Εντάξει, κάπου υπάρχει φθορά, ενώ λέγεις μετά. Ναι, δεν είναι μόνο η φθορά. Ναι. Ένα ίσως να είναι και αυτό, το ότι είσαι προβλέψιμος και άλλη προβλέψιμη για σένα, ίσως να λειτουργήσει, να είναι λίγο ανάχωμα. Αλλά γίνεται και κουραστικό. Ναι, ίσως γίνεται κουραστικό. Δεν ξέρουμε, η ιστορία θα δείξει. Μάθαμε οι πληροφορίες μας λένε ότι σας γίνανε και προτάσεις, σας δοθήκαν προτάσεις να προχωρήσετε και για το κοινοβούλιο, αλλά εσείς επιλέξατε την περιφέρεια. Τι σας έκανε λοιπόν να... προτάσεις να επιλέξω να κατέβω και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Mm-hmm. Όμως αυτή τη χρονική στιγμή, επιμένω αυτοδιοικητικά, αποφάσισα να κατέβω στην περιφέρεια. Και πώς θα κατέβω στην περιφέρεια με τον Αλέκο τον Καχρημάνη, με τον οποίο είχα μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, σεβόμενοι ότι ανήκουμε και σε διαφορετικούς χώρους. Mm-hmm. Όταν τεκμηριωμένα, ένθεν και ένθεν, τεκμηριωμένα υπήρχαν θέματα τα οποία προχωρήσαμε από κοινού. Θέλω να πιστεύω ότι και ο κόσμος θέλει να πιστεύει πως τουλάχιστον στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν χωράνε τα πολιτικά χρώματα. Όταν κάποιοι άνθρωποι είναι δραστήριοι και μπορούν να συνεργαστούν, τα πολιτικά χρώματα μένουν στην άκρη. Ο κάθε άνθρωπος, και ειδικά ο άνθρωπος που εκτίθεται δημόσια, δίνει το στίγμα του. Ναι. Δίνει το στίγμα του οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως την αυτοδιοίκηση δεν χωράνε ούτε ποτέ. Κατέβηκα με τη στήριξη του Πασόκ το 2010 στις εκλογές. Έτσι, και ο συνδυασμός μου ήταν πολύ συλλεκτικός και ταυτόχρονα δεν υπήρχε ποτέ κάποιος δημότης ο οποίος να αντιμετωπίστηκε διαφορετικά γιατί ανήκε σε έναν άλλο χώρο. Αυτά νομίζω ότι είναι τραγικά να τα συζητάμε σε μια περίοδο που η Ελλάδα ταλανίζεται. Δεν χωράει άλλο. Αρκετά βαρέθηκε ο κόσμος. Ναι, έχει κουραστεί πλέον με αυτά. Εξάλλου ο ίδιος ο Κλισθένης από μόνος του επιτάσσει τη συνεργασία. Επιτάσσει τη σοβαρότητα, επιτάσσει τη γνώση. Άρα λοιπόν τώρα όσοι επικαλούνται κομματικούς λόγους για το θέμα της αυτοδιοίκησης, θεωρώ ότι είναι πολύ άσχημο που γίνεται. Και κάτι άλλο κρύβεται πίσω από αυτό. Ναι, και είναι εις βάρος, αν θέλετε, της πρόοδου γενικότερα. Λοιπόν, εγώ πήρα αυτές τις αποφάσεις μετά από 2 δημοτικές θητείες στο Δήμο Σουλίου. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι ό,τι και να περάσω από εδώ και πέρα, όλα τα υπόλοιπα δεν θα είναι τόσο μικρές ή μεγάλες αγχωτικές διαδρομές, προκειμένου να πετύχεις αυτό που έχεις στην καρδιά σου, στο μυαλό σου. Η διαχείριση των ανθρώπων, δύσκολο κομμάτι, γιατί εντάξει, ειδικά στις μικρές κοινωνίες που γνωριζόμαστε όλοι. Εκεί τι πιστεύετε, ο κόσμος θα εκτιμήσει τη Σταυρούλα την Πραήμη και τον κόπο της, το έργο της, και θα την τιμήσει με ψήφο στην περιφέρεια? Τι προβλέπετε εκεί πέρα, τι έχετε εκτιμήσει? Εντάξει, οι εκλογές είναι εκλογές. Σίγουρα.
Αλλά τώρα, σίγουρα έχετε και ένα γκάλωπ δικό σας. Έχετε κάνει και κάποιο γκάλωπ. Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος με έχει τιμήσει με το παραπάνω. Ναι. Ξέρω ότι υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι εκτιμούν τη Σαυρούλα την Πραήμη, ναι, για αυτό που είναι. Ναι. Γιατί αν καθίσετε να σκεφτείτε, δεν είμαι και η κλασική εικόνα ενός υποψηφίου. Δηλαδή δεν είμαι από την περιοχή. Βέβαια έχω 27 χρόνια εδώ, αλλά δεν έχει σημασία. Λέω πώς γίνονται κάποιοι. Είμαι γυναίκα, είναι πολλά, ας πούμε, αν θέλετε. Δεν νομίζω, πλέον ο Έλληνας ψηφοφόρος τώρα να κοιτάζει εάν είναι γυναίκα, εάν δεν είναι. Εγώ πιστεύω. Αν δεν τα κοίταζε ο Έλληνας ψηφοφόρος, αυτό δεν θα ήταν μόνο, δεν θα ήμασταν μόνο 15 γυναίκες δήμαρχοι σε 325. Ίσως να μην θέλετε να μπείτε κι άλλες, να θέλετε κάποιες άλλες σχολείες. Δεν θέλουμε να μπούμε, ίσως πολλά να είναι, αλλά τέλος πάντων μην κάνουμε ανάλυση όλη τη ύλη αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι με βάση την παρουσία, αυτό που κατέθεσα εγώ για μία ακόμα φορά, είναι η παρουσία μου, η προσπάθειά μου και από εκεί και πέρα πιστεύω και υπάρχει ο ικανός αριθμός ανθρώπων που εκτίμησαν αυτή την παρουσία ώστε να καταφέρω να βγω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και όταν αυτό γίνει μετά τις εκλογές είναι σαφές, νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι θα τιμήσουν με την ψήφο τους ξέρουν ότι δεν θα τους... Δηλαδή θα τους δικαιώσω απόλυτα. Δεν θα τους απογοητεύσετε. Την παρουσία, ναι. Κυρία Μπραήμ, να περάσουμε λίγο πλέον τώρα στην περίπτωση του ποταμού Καλαμά. Ένα ποτάμι το οποίο διαρρέει και την περιοχή σας. Και το δε. Ναι. Λοιπόν, κατά πόσο μολύνει η περιοχή η δική σας τον Καλαμά ή εάν η μόλυνση έρχεται από κάπου αλλού. Τι στοιχεία λοιπόν, έχετε εσείς, τι γνωρίζετε εσείς. Βέβαια τα τελευταία είναι και ένας έλεγχος που έγινε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο δείχνει ότι ο Καλαμάς είναι μολυσμένος, συνεχίζει δηλαδή αυτό το που εδώ και πολλά χρόνια γνωρίζουμε. Δεκαετίες. Ναι, δεν θεωρώ ότι, με βάση αυτά που γνωρίζουμε, δεν θεωρώ ότι τα φυτοφάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται, εννοώ στην περιοχή τη δικιά μου, από τα στενά του Καλαμά μέχρι τη γέφυρα της Οσδίνας περίπου. Για την περιοχή τη δική σας, θέλω να πω. Και προς τα εκεί, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν καλλιέργειες με φυτοφάρμακα τα οποία θα μπορούσαν να μολύνουν, γιατί είναι και αυτή μια αιτία μόλυνσης. Είναι σοβαρή. Πάρα πολύ σοβαρή, γιατί εντάξει. Και βέβαια μια κύρια αιτία η οποία σαφέστατα υπάρχει. Είναι από το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Υπάρχουν κάποιες βιομηχανικές μονάδες στην περιοχή σας οι οποίες να ρίχνουν λίμματα στο ποτάμι. Όχι, στην δικιά μας δεν υπάρχει τίποτα. Στην περιοχή, από την άλλη μεριά είναι ο Δήμος Φιλιατών, στην περιοχή του Δήμου Σουλίου δεν υπάρχουν καθόλου ούτε μεγάλες καλλιέργειες οι οποίες να αιτιολογούν τα φυτοφάρμακα, αλλά ούτε και βιοτεχνίες, βιομηχανίες για να ρίχνουν. Ναι. Θεωρώ ότι είναι από το λεκανοπέδιο, είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα μετατραπεί σε τριτοβάθμιο βιολογικό των Ιωαννίνων. Ναι. Καλό είναι όλες οι ενέργειες να γίνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Το γοργόν και χάρη να έχει, γιατί πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Δεν σας κρύβω ότι ήδη έχουμε μιλήσει με κάποιους δημάρχους. Ίσως θα πρέπει να γίνει μια ευρεία σύσκεψη και στην περιφέρεια. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή παλαιότερα υπήρχε ένας παρακαλάμιος σύνδεσμος. Αυτός ο σύνδεσμος κάποια στιγμή αδρανοποιήθηκε. Γνωρίζετε κάτι γι' αυτό? Ναι, αυτός ο σύνδεσμος, στον οποίο ήταν μέλος και ο Δήμος Σουλίου, ναι, θεωρώ ότι λειτουργήσε λάθος από την αρχή. Δηλαδή, η άποψή μου είναι ότι αυτοί οι σύνδεσμοι θα πρέπει να λειτουργούν κυρίως με προσωπικό, με υπηρεσιακούς παράγοντες και με επιστήμονες παρά με αιρετούς. Ξέρετε, αυτό που λέτε τώρα σε συνέντευξη που έκανα και με τον Δήμαρχο Ποπονή, τον κύριο Καψάλη. Ναι, έχουμε μιλήσει με τον κύριο Καψάλη. Και εκείνος ακριβώς μου είπε αυτό το πράγμα, ότι ίσως να ήταν λάθος η κίνηση που έγινε αυτός ο σύνδεσμος. Έπρεπε να μπουν άνθρωποι επιστήμονες, ναι, να μπουν εντελώς διαφορετικοί, να μην είναι, ξέρω εγώ, αιρετοί, να μην είναι από τους Δήμους ή οτιδήποτε άλλο. Μα συγγνώμη τώρα, αυτό γίνεται και με τους, παράδειγμα, με τα διοικητικά συμβούλια των φορέων, των συνδέσμων διαχείρισης απορριμμάτων. Μα εντάξει, εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική, πολιτική άποψη εκφράζουμε. Το πώς αυτό θα υλοποιηθεί, πρέπει να υπάρχει ένα προσωπικό το οποίο να το υποστηρίζει. Θα μου πεις, Δήμαρχε, τώρα το θυμήθηκες. Ναι, αλλά αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν περαιτέρω ενέργειες. Πάντα υπάρχει και μια νέα αρχή. Εντάξει, αυτό είναι μια αλήθεια. Πάντα υπάρχει και μια νέα αρχή. Δυστυχώς, όταν είσαι ήδη στα κοινά, απολογήσε για ό,τι έχει γίνει και ό,τι λάθη έχουν γίνει. Τέλος πάντων, αυτός ο φορέας θα πρέπει ήδη να δρανείς,
Θα πρέπει να υπάρχει και μια άλλη κίνηση η οποία είναι από ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται ο καθαρός Καλαμάς. Ναι, θα πρέπει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών των συνδέσμων να αλλάξει. Διαφορετικά δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Γιατί αν άλλαζε το θεσμικό πλαίσιο, εδώ γενικά στην Ελλάδα, έχουμε ένα θέμα. Ανακατεύονται πάρα πολύ με ένα θέμα και κανένα δεν το λύνει. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ. Όχι ο ένας φορέας προστασίας. Όχι ο άλλος είναι ο Δήμος. Είναι η λαϊκή ρίση που λέει ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Είναι ξεκάθαρο και σαφές. Εκτός από τον Καλαμά, εγώ έχω αυτό παράδειγμα τον Χέροντα, που ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε ούτε τη δραστηριότητα ή ούτε τα πλημμυρικά φαινόμενα ούτε οτιδήποτε είναι ότι εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς. Πάρα πολλοί φορείς. Μέσα σε αυτό το παρακαλάμε ο σύνδεσμο, πιστεύετε ότι έχει μια θέση κίνησης καθαρός Καλαμάς? Γιατί πιστεύετε ότι είναι ο μοναδικός σύλλογος που ασχολείται αποκλειστικά για τον Καλαμά. Οι μόνοι οι οποίοι επιμένουν και είναι και... Επιμένουν και σοβαρά. Επιμένουν, αλλά όπως είπα, αν δεν συντονιστούμε όλοι μαζί, δεν πρόκειται ποτέ κανένας να κάνει τίποτα. Ο καθαρός Καλαμάς, η κίνηση, θα πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα έχουν λόγο και άποψη. Ναι. Και από εκεί και πέρα, ο λόγος και η άποψη θα πρέπει να στηρίζεται, επαναλαμβάνω, από επιστήμονες και από ανθρώπους. Δηλαδή, τώρα θα μαζευόμαστε, ας πούμε, εκεί εκπρόσωποι των Δήμων, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι κλπ. Και κανένα δεν υποστηρίζει από πίσω αυτό που γίνεται, πώς θα προχωρήσει. Μα όταν δεν είσαι και γνώστης του αντικειμένου, τι άποψη να εκφέρεις? Και εντάξει, κάποια στιγμή είπαμε πώς μπορούσαμε να το κάνουμε μέσω ΠΕΔ που ήμασταν όλοι οι Δήμοι μαζεμένοι, γιατί μετά τι ακριβώς άλλαζε εκεί. Στο Δήμο το δικό σας, εσείς κάνατε κάποιες μετρήσεις στο ποτάμι, είχατε αυτή την ευχέρεια ή ξέρω εγώ? Όχι, απλά... δεν κάνουμε μετρήσεις στο ποτάμι. Χρησιμοποιήσαμε τις μετρήσεις που γίνονται γενικά. Ναι. Κάποτε ξέρω ότι τη δεκαετία του 90, του 2000 μάλλον, πήγαν και αισθητήρες. Ναι. Από ένα πρόγραμμα, γιατί τότε ήμουν ομαρχιακή σύμβουλος και παίρναμε από εκεί τις μετρήσεις. Το θέμα της μόλυνσης του Καλαμά είναι πολύ σοβαρό, όπως γενικά όλο το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Σκεφτήκατε ποτέ να εκμεταλλευτεί τουριστικά τα παράκτια του Καλαμά? Αχ, μια πονεμένη ιστορία. Βέβαια, εκεί είναι μια περιοχή εξαιρετική. Δηλαδή να σας πω λίγο κάτι. Όπως σας είπα, δεν τα κάναμε όλα. Ναι. Η αλήθεια ήταν πολύ θα θέλαμε αυτά τα κομμάτια να μπορέσουμε, όπως κάναμε τον Αχέροντα, που κάναμε ένα ανακρωμένο πλαίσιο ανάπτυξη του Αχέροντα, να το κάνουμε μιας και τώρα έχουμε μία, αν θέλετε, το δρόμο, όπως έγινε με τον Αχέροντα, που έγινε μία δουλειά περίπου 3 χρόνων με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύ ωραίο πλαίσιο αξιοποίησης και ανάπτυξης της περιοχής του Αχέροντα. Ο οποίος, αν θέλετε, για την περιοχή τη δικιά μας είναι brand name, δηλαδή μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό αυτό, αλλά οι περισσότεροι που έρχονται προς την περιοχή του Αχέροντα κατευθύνονται και διασυνδέσαμε όλα τα παραποτάμια τμήματα. Ναι, αλλά δεν μπορούν να συγκριθούν τα νερά του Αχέροντα με τα νερά του Καλαμά. Δηλαδή και να θέλετε να κάνετε κάτι παράκτητα του Καλαμά, μόνο και μόνο τότε είναι μολυσμένα τα νερά, εκεί θα σας φρενάρει. Είναι σίγουρο, δεν το συζητάμε καν. Γι' αυτό λέμε ότι επιτέλους δεν σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, αφού ξέρουν ότι η κύρια πηγή μόλις του Καλαμά ποια είναι. Πρέπει αυτή η κατάσταση να... Άρα λοιπόν και εσείς όπως και οι υπόλοιποι εστιάζετε το πρόβλημα στο λεκανοπέδιο, στη Λαψίστα δηλαδή. Σαφέστατα. Ότι μόλις προέρχεται από εκεί. Βεβαίως. Εγώ σας είπα, τουλάχιστον δικό μου κομμάτι δεν έχουμε. Είναι γνωστό ότι έχει. Και να θέλετε, αφού δεν υπάρχει βιομηχανική ζώνη, αφού δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν μονάδες οι οποίες να μολύνουν το ποτάμι. Και να υπάρχουν βιομηχανικές και αυτές από την περιοχή των Ιωαννίνων. Ναι. Και όχι από την περιοχή του Δήμου Σουλίου ή του Δήμου Πογονίου ή δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ για το Δήμο Σουλίου μπορώ να μιλήσω. Όταν με το καλό πάτε στην περιφέρεια και η κυρία Μπραήμ έχει και μια θέση στην περιφέρεια και σας χτυπήσουμε την πόρτα, το κουδούνι, το τηλέφωνο και σας πούμε, κυρία Μπραήμ, θα βοηθήσετε να επανεδρύσουμε πάλι εδώ τον παρακαλάμενο σύνδεσμο, θα βοηθήσετε και να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τον Καλαμά, θα βοηθήσετε να λειτουργήσει ένας καινούριος βιολογικός καθαρισμός που να παίρνει τα λύματα των αποβλήτων της βιομηχανικής ζώνης και να μπαίνει κατευθείαν στο ποτάμι. Το τι θα κάνετε, ή θα πείτε ότι τώρα ανέβηκα στην περιφέρεια, αφήστε αυτά. Δεν είναι έτσι. Όχι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όχι, έχω δώσει δείγματα γραφής άλλωστε και με το θέμα της διαχείρισης του Χιτά Καρβουμαρίου και με πάρα πολλά άλλα θέματα. Νομίζω ότι η προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά όσον αφορά περιοχές σαν τις δικές μας, όπως είναι η Θεσπρωτεία ή όπως είναι όλη η Ήπειρος, με ιδιαίτερο φυσικό κάλος και με τα ποτάμια της θάλασσας κλπ. Θέλουμε ιδιαίτερη προσοχή.
δεν βοηθάει γενικά το θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων γενικότερα είναι τραγικό. Τραγικό. Αυτό είναι πρόβλημα. Οπότε το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατό. Άρα λοιπόν να στηριζόμαστε και στην κυρία Μπραήμ ότι θα βάλει και αυτή, θα την χείρα βοηθείας προς αυτή την κατεύθυνση, στον καθαρισμό του Καλαμά. Γιατί ξέρετε, είναι ένα ποτάμι που μπορούν να γίνουν τόσες πολλές τουριστικές δραστηριότητες. Και πραγματικά πηγαίνει χαμένο, καταστρέφεται. Και μαζί με αυτό καταστρέφεται και η παράκτια περιοχή του Καλαμά. Όλες δηλαδή οι περιοχές που διαρρέει. Ναι. Θα μπορούσαν να κάνουν τόσες τουριστικές δραστηριότητες. Απλά τόσα χρόνια τα ίδια λέμε. Πρέπει να γίνουμε έτσι λίγο πιο. Τώρα κάτι πρέπει να γίνει. Όχι, τώρα αυτό έχει φτάσει ο κόμπος στο χθένι. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χθένι. Δεν πάει άλλο πλέον. Κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα δεν ξέρω αν όλα αυτά γίνονται. Τώρα έτσι να γίνω και λίγο κακιά κι εγώ. Για να γίνονται προεκλογικά. Το θέμα της μόλις του Καλαμά έπρεπε να έχει απασχολήσει όλους μας πολύ σοβαρά και την κυβέρνηση και την αποκεντρωμένη και την περιφέρεια και τους δήμους. Πολύ πιο έτσι έντονα και σοβαρά. Δυστυχώς δεν έχει γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα, με τις νέες μετρήσεις του Πανεπιστημίου, γιατί το. Είναι απογοητευτικές. Τα Γιάννενα, ορίονται και λένε ότι δεν φτάνουν τα Γιάννενα. Μα τι φταίει τέλος πάντων. Μα δεν γίνεται. Μα το λεκανοπέδιο, όλη η Βιπέ των Ιωαννίνων πέφτει μέσα στον Καλαμά. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Πρέπει λοιπόν το θέμα του βιολογικού των Ιωαννίνων να διορθωθεί κατά προτεραιότητα. Ναι. Η ενημέρωση έχω ότι θα γίνει τριτοβάθμιος και να λειτουργεί ως τριτοβάθμιος, έτσι. Γιατί είναι και αυτό μια περίεργη ιστορία. Κυρία Μπραήμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ειλικρινά σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην περιφέρεια. Πιστεύω στον κύριο Καχρημάνη δίπλα θα είστε εντάξει, γιατί και ο κύριος Καχρημάνης είναι, εγώ συνήθως τον λέω, ισόβιο περιφερειάρχη και γελάει μερικές φορές για αυτό το αθώο το γέλιο. Είναι ο αθώος γίγαντας που λένε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, αλλά να μην ξεχάσετε και την περιοχή σας. Όχι καλά, δεν ξεχνάμε την περιοχή μας. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ίσα-ίσα, σε κάποια στιγμή αποφασίζεις ότι μπορείς να βοηθήσεις από κάποια άλλη θέση, η οποία θα είναι, αν θέλετε, πιο επιτελική και όχι με τόσο κουπί όσο έχει ένας δήμος. Και δεν ξέρω, οπότε πάντως θα σας πω και κάτι, ίσως να είναι κολακευτικό, δεν ξέρω, αλλά ειλικρινά, εγώ σαν πολίτης, αυτό που άκουσα ότι η κυρία Μπραήμη απέρριψε την ιδέα του κοινοβουλίου και ενέκρινε την ιδέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, πραγματικά μου άρεσε και πιστεύω θα αρέσει και σε πολλούς συμπατριώτες μας. Γιατί θα πούν ότι, κοίταξε, η Μπραήμη δεν θέλησε να πάει να γίνει βουλευτής, να πάει να ράξει στην Αθήνα, άρα προτίμησε να μείνει πάλι εδώ στην περιοχή και να δουλέψει στην περιοχή. Ναι, θα το δούμε. Δύο μήνες μείναν. Εντάξει. Κυρία Μπραήμη, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.